Μιχάλη, τι είναι ο Αντώνης, τι είναι? Τι είναι ο Αντώνης? Ο πρόεδρος της Επιτροπής. Όχι, μπουλντόζα τον ανέβαζε, μπουλντόζα τον κατέβαζε. Θα φουλάξω βοήθεια από δώρα, προσέξτε. Καταρχήν, σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ που είχαμε αυτή την... Αν ήταν και σύντομη έτσι, εμπειρία με έναν από τους δυο σας, με τον επόμενο ή με την επόμενη θα είναι ακόμη περισσότεροι. Εγώ σας χάρηκα πάρα πάρα πολύ. Ένιωσα και εγώ αυτό το ότι ήταν λίγο, σας ζόριζε ο ρυθμός, ήταν λίγο μπροστά, τρέχατε λίγο, δεν ξέρω, είχατε το μυαλό σας πώς... Εντάξει, δεν είστε επαγγελματίες, γι' αυτό είναι το ζήτημα, ότι εδώ πέρα, πέρα από... Αλλά βέβαια είναι δάσκαλος μουσική, φωνητική. Δεν έχει σημασία, δεν έχει σημασία. Είναι άλλο το να κάνεις... Να κάνεις φωνητική στο σπίτι, στο πιάνο και να ανοίγεις τις φωνές των παιδιών και να κάνεις έτσι να ακούγονται οι αρθρώσεις και αυτά. Είναι τελείως διαφορετικό το stage και όλα αυτά. Και είναι άλλο πράγμα το να είσαι πάνω και να τραγουδάς και να κάνεις performing πάνω σε μια σκηνή. Αντώνης, για πάρτε τους και τους δύο. Αντώνη, ακούμε την απόφασή σου. Λοιπόν, νιώθω ότι στην επόμενη φάση, γιατί... Θέλω να ψάξω κι άλλα πράγματα να βρω μέσα στο τραγούδισμα. Θα συνεχίσω με το Σταύρο. Μπράβο Σταύρο! Μπράβο Σταύρο! Μπράβο Σταύρο! Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν το περίμενα καθόλου. Δεν το περίμενες. Γιατί? Όχι, δεν το περίμενα γιατί και λαθάκια έκανα. Αγχώθηκα και πολύ γιατί κυνηγούσα το ρυθμό σε κάποια φάση. Και δεν ξέρω. Είχαν πει και η Μελίνα και η Δέσποινα ότι θέλαν την ίδια και λέω θα κλείσει προς τα εκεί λογικά. Αλλά... Σημασία, δεν έχει σημασία. Αδερφέ, να είστε τυχερός που τον κυνηγούσες στο ρυθμό και δεν περπατάγατε παράλληλα.